Ενώνονται. Έχουμε για παράδειγμα τους δύο στρατιωτικούς. Πολλοί εκτιμούν ότι σε αυτό το διάστημα να μην περιμένουμε τίποτα. Για να το δούμε και στο μέλλον τι θα γίνει. Τι λέτε εσείς? Σωστά λέτε. Η ερώτηση είναι ορθή, διότι θέτει το τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Γιατί προφανώς δεν μπορεί να λέξουμε το τι θα κάνει η άλλη πλευρά, το τι θα κάνει η Τουρκία. Mm-hmm. Από τη δική μας την πλευρά, λοιπόν, οι προσπάθειες είναι να ενισχύσουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες, ώστε οτιδήποτε κάνει η Τουρκία να καταλήγει σε βάρος της, εφόσον αφορά παραβίαση κανόνων του διεθνούς δικαίου ή επίδειξη μιας προκλητικής συμπεριφοράς. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε, στις σχέσεις μεταξύ των κρατών, αυτό που έχει σημασία είναι να συγκεντρώνεις διπλωματικό κεφάλαιο. Να αναγνωρίζεσαι δηλαδή είτε σε. Τι μπορούμε να κάνουμε δηλαδή, κύριε Υπουργέ? Έχει κάνει η κυβέρνηση διπλωματικές κινήσεις, είναι η αλήθεια. Έχει διεθνοποιήσει το θέμα. Ήρθε το Ευρωκοινοβούλιο χθες με ένα ψήφισμα κόλαφο για την Τουρκία. Έχουν μιλήσει οι πάντες. Τι άλλο μπορεί να κάνει πια η κυβέρνηση στο επίπεδο αυτό? Να συνεχίσει στην ίδια κατεύθυνση. Το ερώτημα, θα νομίζω, είναι κυρίως τι κερδίζουμε εμείς από όλες αυτές τις συνεχείς καταδίκες Τουρκίας αυτών των παραδηλώσεων. Τι κερδίζουμε πρακτικά στην απόλυξη, δηλαδή στην ουσία της υπόθεσης. Τι κερδίζουμε εμείς και τι χάνουν η άλλη πλευρά. Έτσι. Αυτό που κερδίζουμε εμείς είναι αυτό που προανέφερα. Ενισχυμένο διπλωματικό κύρος, επιβεβαίωση ότι εμείς είμαστε ο πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή, όχι μόνο στα ανατολικά μας σύνορα, αλλά γενικά στην περιοχή. Νοιάζει την Τουρκία αυτό, κύριε Υπουργέ? Ιδρώνεται αυτή τη Τουρκία? Γιατί την νοιάζει? Το λέω την γιατί Τουρκία σου λέει, τώρα καθίστε μέσα οι δύο στην Αδριανούπολη και περιμένετε όταν αποφασίσω εγώ να τους βγάλω. Δεν αλλάζει κάτι, θέλω να πω, στην πράξη. Γιατί τη νοιάζει την Τουρκία? Γιατί ναι, μεν είναι αναγκαίο να έχεις πολεμικά τρόπαια, αν είσαι υποψήφιος όπως ο πρόεδρος Ερντογάν και πηγαίνει σε εκλογές. Mm-hmm. Όμως συνειδητοποιεί επίσης η τουρκική ηγεσία ότι 19 χρόνια είναι κυρίαρχη στην Τουρκία, ακριβώς επειδή μπόρεσε να βελτιώσει την οικονομία. Mm-hmm. Και βλέπουμε ότι ακριβώς εξαιτίας του γεγονότος ότι ανοίγει πολλά μέτωπα η Τουρκία και κυρίως ότι ψυχραίνει τις σχέσεις της με τη Δύση και ειδικά με την Ευρώπη, ότι αυτή η αναπτυξιακή ορμή στην οικονομία της έχει ανασχεθεί. Mm-hmm. Ο πληθωρισμός τρέχει με 11%. Ναι, αλλά μας πάει τώρα στην οικονομία, κύριε Υπουργέ. Εμείς φοβόμαστε μήπως οι δύο γίνουν σαν τον Μπράνσον. Αυτό μας ανησυχεί. Απάντηση στο εξής, πότε, λοιπόν, θα απελευθερωθούν, όταν, κύριε Υπουργέ, υπάρχει αυτή τη στιγμή? Γιατί σήμερα υπενθυμίζουμε ότι κλείνουμε 51 ημέρες κράτησης των δύο. Ακριβώς για αυτό τον λόγο έχει καταγγελθεί πρόσφατα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ουσιαστικά τρεις μέρες πριν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως απαράδεκτη κράτηση. Αυτό που ήθελα να τονίσω είναι ότι η ελπίδας μας για άμεση απελευθέρωση στηρίζονται στο γεγονός ότι η Τουρκία χάνει και δεν κερδίζει από τη διαιώνιση της κατάστασης αυτής και χάνει εκεί που την πονά ιδιαίτερα, στο επίπεδο της οικονομίας. Το οποίο είναι ένα πρόβλημα ούτως ή άλλως για την Τουρκία και θα το δούμε μετά τις εκλογές σε μεγαλύτερη έκταση αυτό. Γιατί θα αναγκαστεί να πάρει και μέτρα και θα πάει σε δύσκολες αποφάσεις. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά μένοντας στα δικά μας θέματα, σας κατηγορούν εσάς στο Υπουργείο Εξωτερικών ότι είσαστε εξαφανισμένοι. Λέει, έχετε γίνει υπουργοί σκοπιανού ζητήματος, λένε κάποιοι επικριτές σας. Πού είσαστε, λέει, όλο αυτόν τον καιρό που χαλάει ο κόσμος με την Τουρκία να παίξετε το ρόλο που πρέπει να παίξει η διπλωματία? Μα πρόκειται περί ακριβώς του αντιθέτου. Αφενός, η διάβλη επικοινωνίας που επιδιώξαμε να αποκαταστήσουμε μετά την πρόσκληση Ερντογάν λειτουργούν. Φάνηκε μετά το επεισόδιο στα Ίμια και την προσπάθεια εμβολισμού του πλοίου μας της Γάβδου, όπου δεν χρειάστηκε όπως το 1996 να αναζητήσουμε υπηρεσίες τρίτων μέσα ζώντων. Ενεργοποιήθηκαν οι διπλωματικοί διάβλοι, οι διπλωματικοί σύμβουλοι των πρωθυπουργών. Ακολούθησε την επόμενη μέρα τηλεφώνημα του κυρίου Γιλντηρή. Δεν είχαμε κλιμάκωση ανεπιθύμητη και από τις δύο πλευρές. Και από την άλλη πλευρά, ναι, αλλά δεν άλλαξε τίποτα, κύριε Υπουργέ. Στην Ευρώπη, διότι έβγαλαν οι ομολογοί σας από εκεί, από το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, ανακοίνωση που λέει τα ίμια είναι τουρκικά. Μήπως χειροτερεύει η κατάσταση, λέω, φοβάμαι. Είπα, όχι ακριβώς, όχι. Πρώτα, στο επιχείρημα περί. Θα σας εξηγήσω γιατί όχι. Παρακαλώ. Στο επιχείρημα περί απουσίας, πώς νομίζετε ότι λαμβάνονται αυτές οι πολύ καλές για μας αποφάσεις στο επίπεδο της Ευρώπης, στο επίπεδο της Επιτροπής, στο επίπεδο του Ευρωκοινοβουλίου, χωρίς διπλωματική προσπάθεια? Αυτό που βλέπουμε είναι ακριβώς μια επιβεβαίωση της αναβάθμισης του διπλωματικού κύρους της χώρας. Ως προς αυτό που λέτε, την προσπάθεια των Τούρκων να γκριζάρουν την περιοχή. Αυτό ανοίγει. Όχι να γκριζάρουν, τώρα τη τουρκοποιούν την περιοχή. Το γκριζάρισμα το είχαμε μέχρι τώρα. Τώρα γίνεται τουρκική. Όχι.
Αυτό πρόκειται, είναι μία από τις αστοχίες της Νέας Δημοκρατίας, άγνοιας κατάστασης. Mm-hmm. Το επιχείρημα των Τούρκων, κανένας άλλος δεν το αποδέχεται, ότι τα ίμια τα οποία τα αποκαλούν αυτοί Καρντάκ είναι τουρκικά, ανάγεται στο 1998, τον Απρίλιο. Εκεί έγιναν και αναλυτικές δηλώσεις περί αυτού του τότε Τούρκου Πρωθυπουργού και υπήρχε και σχετικό υπόμνημα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι νέο, το ανακαλύπτουν αυτοί που δεν ξέρουν καλά τα πράγματα και που έχουν μάλιστα το θράσος να κατηγορούν εμάς για άγνοια και αγαπουσία, ενώ είναι κραυγαλαία η αδυναμία γνώσης τους των φακέλων. Λέω τώρα όμως, αυτά δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο. Παρακαλώ, παρακαλώ. Γιατί αυτή η τακτική της Τουρκίας τώρα πέφτει στο κενό πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν? Γιατί έχει νόημα να προσπαθείς να δημιουργήσεις τετελεσμένα γεγονότα mm-hmm. για να αντεπικαλεστείς αργότερα σαν αμφισβήτηση του status quo. Mm-hmm. Όταν αυτές σου κινήσεις καταγγέλλονται εκ των προτέρων από την Ευρώπη και από παντού, γιατί και από τον ΝΑΤΟ είχαμε αντίστοιχες δηλώσεις, ως παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, όχι μόνο δεν κερδίζεις κάτι, όχι μόνο αυτές οι ενεργείες σου δεν συμβάλλουν στο να κρυζάρει η περιοχή. Κύριε Υπουργέ, όχι μόνο στο να κρυζάρει η περιοχή. Εγώ βλέπω τον ΝΑΤΟ να λέει και σήμερα εδώ, βρείτε τα μεταξύ σας. Δηλαδή νύπτει τα σχήρας του για μία ακόμη φορά. Ένα μέλος του ΝΑΤΟ όπως είμαστε εμείς, παλαιό και ισχυρό όπως είναι η Ελλάδα, αντί να έχει στο πλευρό του το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, δόξα τω Θεώ, με κάποιο τρόπο την έχουμε. Αντί αυτού λοιπόν, βλέπουμε εδώ, λέει βρείτε τα. Τι θα πει βρείτε τα? Τι να βρούμε, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα εμείς. Οι Τούρκοι έχουν διεκδικήσεις. Ξαναλέω, το βασικό στην συγκυρία είναι ότι αυτές οι ενέργειες της άλλης πλευράς δεν μπορούν ποτέ να γίνουν αντικείμενο επίκλησης σε ένα δικαστήριο, σε ένα φόρουμ, ως τάχα ενέργειες που επιβεβαιώνουν δικαίωμα της Τουρκίας, ακριβώς το μέτρο που έχουν καταγγελθεί προκαταβολικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε δίκιο, το ΝΑΤΟ είναι σχετικά σε δεύτερο βαθμό υποβαθμισμένη η παρουσία του στα ζητήματα αυτά και το ξέρουμε ήδη από την περίοδο της Κύπρου. Mm-hmm. Με λίγα λόγια λέω ότι δεν είναι μόνο στο επίπεδο της διπλωματίας ή στο επίπεδο της ανταπόκρισης στο εσωτερικό της χώρας, αντίκτυπο στην οικονομία, που έχουν βάση και αποδίδει η διπλωματική μας προσπάθεια, αλλά ακόμα και εκεί που συνίσταται η βασική προσπάθεια της Τουρκίας, στο γκριζάρισμα δηλαδή περιοχών του Αιγαίου, έχουμε αδρανοποιήσει αυτή την τακτική της. Την έχουμε καταστήσει άκυρη. Κύριε Κατρούγκαλε, mm-hmm. την Τουρκία τη συμφέρει να κλιμακώνει την ρητορική της και την ένταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο? Και το ρωτώ αυτό βασιζόμενοι σε μια δήλωση που είχατε κάνει πριν από λίγες ημέρες, που λέγατε ότι η Τουρκία δεν έχει σκοπό να δημιουργήσει συνθήκες σύραξης, γιατί πολύ απλά σε αυτή την περίπτωση θα χάσει. Είπα, δεν μπορεί να κερδίσει. Κανείς δεν μπορεί να κερδίσει πόλεμο στο Αιγαίο. Θα πρέπει να αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε κατά τη γνώμη μου καν τον λόγο πόλεμο, για τον απλό λόγο ότι υπάρχουν ψυχολογικές επιπτώσεις που δεν συμφέρουν εκατέρωθε του Αιγαίου να δημιουργούνται. Το πρώην κόμμα σας τα λέει αυτά. Από εκεί που προέρχεστε, επειδή έχετε δηλώσει και οι κομμουνιστές, οι κομμουνιστές έρχονται εδώ και μας λένε, κύριε Υπουργέ, ότι θα κληθούμε να υπερασπιστούμε σύντομα τα σύνορά μας. Δεν τα λέμε εμείς αυτά τα πράγματα. Προσέξτε, είναι άλλο να λες ότι ο στρατός σου έχει αποτρεπτική ισχύ που την έχει. Αυτό ισχύει. Είναι άλλο να λες ότι αυτό ότι σας λέω ισχύει. Είναι άλλο να λες ότι ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η αποτρεπτική ισχύ, δεν θα διανοηθεί η άλλη πλευρά να προχωρήσει σε τυχοδιοκτισμό, γιατί θα έχει ανυπολόγιστο κόστος. Μέχρι εκεί πρέπει να τα λέμε τα πράγματα, γιατί έτσι είναι. Mm-hmm. Άλλο όμως είναι αυτό, άλλο να χρησιμοποιούμε τη λέξη πόλεμος. Mm-hmm. Όχι μόνο γιατί υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να δημιουργήσεις όσο ανεβάζεις ακόμα και τη φραστική ένταση μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Mm-hmm. Αλλά και γιατί η λέξη αυτή καθεαυτή στο επίπεδο της οικονομίας έχει επιπτώσει. Εντάξει, αλλά και τα επεισόδια που γίνονται, όπως σωστά είπε χθες και ο Υπουργός Άμυνας. Να απαντήσω όμως, είναι πολεμικά επεισόδια στην πραγματικότητα, κύριε Υπουργέ. Μην φοβόμαστε τις λέξεις. Όλα αυτά τα γεγονότα, τα σκηνικά που έχουμε. Έχουμε νεκρούς, έχουμε απώλειες, έχουμε γεγονότα από το 1974 μέχρι σήμερα. Πώς χαρακτηρίζονται όλα αυτά? Αυροφροσύνες? Έχουμε φόρο αίματος, πράγματι, και δεν έχουμε την ειρήνη στο Αιγαίο που θα θέλαμε. Πώς και χαρακτηρίσει ο αείμνηστος Παπανδρέου την κατάσταση αυτή? Μη πόλεμος. Μη πόλεμος, ναι. Που σημαίνει ότι δεν είναι ακριβώς ειρήνη, γιατί η ειρήνη πραγματικά έχει απουσία. Ούτε όλο και πόλεμος. Χαρακτηριστικών έντασης. Ναι. Πόλεμος όμως δεν είναι και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση, επαναλαμβάνω, να χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη. Που είπε και πριν από λίγο ο κύριος Κουβέλης, κύριε Κατρούγκαλη. Όχι, είναι θέματα έκφρασης και ο κύριος Κουβέλης και εγώ προσπαθούμε να περιγράψουμε το ίδιο πράγμα. Έχω παρανάβει πολλές φορές ότι όταν δύο άνθρωποι, ακόμα και όταν συμφωνούν,
περιγράφουν μια κατάσταση, mm-hmm. τα εκφραστικά μέσα που χρησιμοποιούν διαφέρουν από τον ένα και τον άλλο. Εντάξει, είναι και στην συγκρότηση του καθενός και στην αντίληψη, στην πολιτική κλπ. Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ να μας επιτρέψετε και στο ύφος. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα πολύ σύντομο και να επιστρέψουμε για λίγα λεπτά ακόμα. Ευχαριστούμε.